Καλησπέρα. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, γιατί έχει τεθεί στη Γερμανία από την ελληνική πλευρά τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο, όταν υπήρξε η πρώτη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών του κ. Βέμπια στο Βερολίνο. Και έχει τεθεί από τότε και άλλες φορές. Σήμερα όμως τέθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο, με αυτή την επιστολή που έχει στείλει ο κ. Βέμπια στον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν υπάρχει απάντηση μέχρι στιγμής για το θέμα αυτό. Να πούμε ότι αφορά κυρίως τα υποβρύχια, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα, αλλά και τον εξυγχρονισμό 4 φρεγατών τύπου Μπαρμπαρός. Ένας εξυγχρονισμός ο οποίος τρέχει μέχρι το 2025. Άρα 6 υποβρύχια και ο εξυγχρονισμός 4 φρεγατών. Περί αυτού πρόκειται. Ακριβώς. Για τεθωρακισμένα δεν υπάρχει λόγος, γιατί ισχύει επάρκεια από το 2018. Η Τουρκία θέλει να εξυγχρονίσει 1000 Λέοπαρντ Α2, αλλά αυτό έχει γίνει μπλόκο σε αυτή την κίνηση. Πράγμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την Άγκυρα. Τώρα να πούμε ότι βγήκαν και τα τελευταία νούμερα για τις εξαγωγές της Γερμανίας. Ναι. Η Αίγυπτος είναι ο καλύτερος πελάτης των όπλων της Γερμανίας με 590 εκατομμύρια. Ακολουθεί η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρα βλέπουμε ότι οι τρεις πρώτοι, είναι οι δύο, ο πρώτος και ο τρίτος, είναι αντίπαλοι της Τουρκίας σε αυτό την κούρσα αγοράς αμυντικού υλικού. Επίσης, να σου πω ότι σήμερα υπήρξε και απάντηση από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, γραπτή, για το θέμα του χάρτη που παρουσίασε το Σαββατοκύριακο. Η Άγκυρα εκεί αναφέρει ότι είναι ο χάρτης, να θυμίσουμε για τους τηλεθεατές μας, είναι αυτός ο χάρτης με τον οποίο παρανόμως η Άγκυρα έσπευσε να κόψει το Αιγαίο στα δύο και να επαναπροσδιορίσει, να επεκτείνει το χώρο δικής της ευθύνης για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τι λέει λοιπόν η Γερμανία για αυτήν την. Το Βερολίνο λέει ότι σύμφωνα με την Διεθνή Συμφωνία του 1979 στο Αμβούργο, καμία χώρα δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Τα θαλάσσια σύνορα είναι ανεξάρτητο θέμα και καλεί και πάλι τις δύο χώρες να προσέλθουν σε διάλογο. Μάλιστα, λοιπόν, Παντελής, ευχαριστούμε πολύ.